Καλησπέρα σε όλους. Ένας αγώνας ο οποίος νιώθω ότι κράτησε το ενδιαφέρον των φιλάθλων μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Ένας αγώνας που ξέραμε από την αρχή ότι θα ήταν πολύ δύσκολος για μας. Όχι μόνο γιατί έχουμε να παίξουμε με τον πρωταθλητή εδώ στο νέο του γήπεδο. Ένας αγώνας ο οποίος δυστυχώς περνούμε πολύ δύσκολα από την νίκη του Ακρίτα και μετά. Στην ομάδα έχουν πέσει πολλά, κυρίως σοβαροί τραυματισμοί, οι οποίοι, επειδή κάποιοι είναι μακροχρόνοι, φέρνουν την απογοήτευση. Όμως, ένας αγώνας ο οποίος είμαι υπόχρεος να πάρω τα θετικά, σε αυτά να δουλέψω εγώ και οι συνεργάτες μου και να προσπαθήσουμε να σπρώξουμε αυτά τα παιδιά, γιατί πιστεύω ότι αξίζουν περισσότερα. Ήρθαμε εδώ και νομίζω ότι το πρώτο ημίχρονο η ομάδα δούλεψε πάρα πολύ καλά. Ο Απόλλωνας είχε την υπεροχή, όπως την είχε και σε άλλους αγώνες, αλλά νομίζω ότι δεν απειληθήκαμε με κάποια ξεκάθαρη ευκαιρία. Αντίθετα, ξέραμε ότι το πλάνο των αντεπιθέσεων θα δούλευε για μας, έπρεπε όμως να το δουλέψουμε καλύτερα. Δυστυχώς, δεχτήκαμε ένα πολύ εύκολο γκολ από τα αποδυτήρια, όμως ο σεβασμός μου για τους ποδοσφαιριστές μου είναι τεράστιος. Η δουλειά που καλούνται να κάνουν είναι απίστευτη. Η θέληση και η αυταπάρνηση να βγουν αυτές οι δυσκολίες. Δεν μπορώ να έχω παράπονα από έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος αγωνίζεται σαν αριστερό μπακ πρώτη φορά στη ζωή του. Αντίθετα, έχω να του δώσω τα δικά μου συγχαρητήρια. Μιλώ για τον Μιχάλη Χριστοδούλου. Δεν μπορώ να έχω παράπονα από έναν ποδοσφαιριστή, Θανάσης Γιασίδης, ο οποίος πρώτη φορά αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία και όμως δείχνει ότι μπορεί να σταθεί επάξια απέναντι σε ποδοσφαιριστές τεράστιο συμβόλαιο. Δεν μπορώ να έχω παράπονο όταν καλείται ποδοσφαιριστή να αγωνιστεί δεξιμπακ που πρώτη φορά να αγωνιστεί στη ζωή του. Ξέρετε ότι ο Λέος Άγγελος Ζευκής είναι ένας επιθετικός ποδοσφαιριστής, όμως σήμερα χρειάστηκε να αγωνιστεί δεξιμπακ και να διεκδικήσουμε απέναντι στον Απόλλωνα. Δεν μπορώ να έχω παράπονο από τον Στέφανο Χαραλάμπους, ο οποίος τον βγάλαμε από την πολυκλινική για να μπορέσουμε να συμπληρωθούμε. Δεν τα λέω αυτά γιατί χρειαζόμαστε κάτι περισσότερο, όχι. Χρειαζόμαστε περισσότερη πίστη. Αυτοί που είμαστε θα το παλέψουμε. Ναι, μπορεί να είναι συνεχόμενες οι βροχές, αλλά πάντα βγαίνει ουράνιο τόξο. Και νομίζω ότι τα παιδιά αυτά το δικαιούνται. Θα έρθουν καλύτερες μέρες για τον Ολυμπιακό. Ελπίζουμε στην ενίσχυση. Ελπίζουμε στη βελτίωση της ομάδας, η οποία θα έρθει μόνο μέσα από δουλειά, από τίποτε άλλο. Και νιώθω ότι αυτή η ομάδα, αν συνεχίσει με τη θέληση αυτή που δείχνει στους αγώνες, νιώθω ότι θα πάρει αυτό που της αξίζει. Συγχαρητήρια στον Απόλλωνα, στον Κωνσταντίνο και στα υπόλοιπα παιδιά του προπονητικού επιτελείου. Να τους ευχηθώ καλή τύχη, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Όσον αφορά τα μεταγραφικά, ο Μαγκής είναι ικανοποιημένος από τις μέχρι τώρα κινήσεις και από αυτές που εγγραφώνται. Ναι, έχουν γίνει τρεις μεταγραφές, από τις οποίες νομίζω ότι τις έχετε δει και εσείς στο γήπεδο. Και ο Ντούρμι, ο οποίος δυστυχώς είχε τη δική του ατυχία με τον σοβαρό τραυματισμό, και ο Γιακουμάκης σήμερα, αλλά και ο Μπράιαν, είναι παιδιά τα οποία έχουν έρθει, έχουν καταλάβει που ήρθαν και βλέπετε ότι προσπαθούν και αυτοί να δώσουν πραγματικά αυτήν την όθηση που χρειάζεται η ομάδα. Αναμένουμε ακόμα μια μεταγραφή και ίσως η ομάδα προχωρήσει με το καθεστώς των ανέργων, γιατί την τελευταία εβδομάδα δεν μπορέσαμε να προπονηθούμε με πάνω από 13 ποδοσφαιριστές. Δυστυχώς κάποιοι τραυματισμοί θα χαθούν για πολύ καιρό, όπως του Ντούρμι, όπως του Ευτυχίδη, όπως του Πεχλιβάνη, όπως του Χατζημιτσί. Δυστυχώς είναι επεμβάσεις και ξέρετε και εσείς ότι δεν είναι το ευκολότερο. Coach, είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Αν σας ρωτούσα ποια ομάδα πιστεύετε ότι θα κυνηγήσετε για να σωθείτε εσείς εις βάρος της, αν μπορείτε να την ονομάσετε, ποια μπορεί να είναι η ομάδα που θα αφήσετε κάτω από εσάς. Και μια έτσι άλλη ερώτηση. Είσαστε η πρώτη ομάδα που πετύχατε γκολ εκτός Λεμεσού, εναντίον του Απόλλωνα στο νέο γήπεδο. Στο πρώτο σκέλος της ερώτησης σας, δεν κυνηγώ ομάδες.
κυνηγώ τη βελτίωση της δικής μου ομάδας εβδομάδα με εβδομάδα. Τη βελτίωση την αγωνιστική, τη βελτίωση της ψυχολογίας και από εκεί και πέρα εμείς ψάχνουμε τα δικά μας αποτελέσματα. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες ομάδες εκεί τις οποίες τις δείχνει ο πίνακας, δεν θα τις ορίσω εγώ. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μπορέσει ο Ολυμπιακός με τις δικές του δυνάμεις να ξεπεράσει τον αριθμό των ομάδων που πρέπει. Το δεύτερο σκέλος της ερωτήσης για το... Εντάξει, αντί 2-1 προτιμούσα το 0-0. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.